Συγκλήτους φαλωμένης παριδών τα συνεδρία, Σεβαστίαν επανολβίαν, Συναγύρι συνέλευση, Μαρτύρον αληθώς πανευκλεών, συν σικα τα βαλλοντον τον εχρον με τον θησια συναβλησ αξιοθετης φεδρηνις τους βο δόξα τη βία Τη 18η του μηνό Δεκεμβρίου, η Θεία και η Αραμνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Σεβαστιανού και Ζωής και των Συναυτής Μαρτυρισάντων. Ο ένδοξος μάρτης του Χριστού Σεβαστιανός ήταν γόνος επίσημης ρωμαϊκής οικογενείας. Γεννήθηκε στην Αρβόνη και μεγάλωσε στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Οι μεγάλες ικανότητες και τα προσόντα του τον έκαναν να κερδίσει την εύνοια του αυτοκράτορα Καρίνου περί το έτος 283, ο οποίος τον διόρισε στρατηγό της Προτεριανής Φρουράς. Παρά τις τιμές και την ελαφρότητα του βίου στην αυτοκρατορική αυλή, ο Σεβαστιανός ήταν κρυφίος, πιστός στο Χριστό και εποφελήτο από τα προνομιά του για να επισκέπτεται τους χριστιανούς που ήσαν κλεισμένοι στις φυλακές, για να τους παρηγορεί και να τους ενθαρρύνει να επιμείνουν μέχρι τέλους στον αγώνα της πίστεως. Μεγάλος ήταν ο αριθμός των μαρτύρων, που δεν ολιγοψύχησαν στα βασανιστήρια χάρις στην βοήθειά του. Δύο νεαροί Ρωμαίοι χριστιανοί υψηλή κοινωνικής θέσης, ο Μάρκος και ο Μαρκελίνος, είχαν συλληφθεί με διαταγή του υπάτου χρωματίου και είχαν υποβληθεί σε κάθε λογής μαρτύρια πριν τελικά καταδικαστούν σε θάνατο. Κατά την διάρκεια όλου του μήνα που προηγήθηκε της θανάτωσης, οι δύο Άγιοι Αγωνιστές του Χριστού υποβλήθηκαν σε ακόμη φοβερότερη δοκιμασία. Τα δάκρυα και τις ηχεσίες των νεαρών συζύγων τους και των συγγενών τους, οι οποίοι εκλιπαρούσαν τους μάρτυρες να μην τους εγκαταλείψουν. Λίγο έλειψε η αγάπη για τους συγγενείς και οι δεσμοί της σαρκός να τους κάνουν να ενδώσουν εκείνοι που τόσο θαραλέα αντιστάθηκαν στα κολαστήρια. Ευτυχώς ήλθε εν γέρος ο Σεβαστιανός και τους ενεθάρινε να υποφέρουν τον στιγμιαίο πόνο για να απολαύσουν την αιώνια δόξα και χαρά στον χορό των Αγίων στον Παράδεισο. Κατόρθωσε μάλιστα να φέρει στην πίστη του Χριστού και τους ειδωλολάτρες συγγενείς τους τρανκουλίνο και μαρκία, θεραπεύοντάς τους από την ασθένεια που τους βασάνιζε. Ο λόγος του και ο του ζήλος, έφεραν επίσης στην πίστη του Χριστού τον ανώτερο αξιωματούχο νικό Σταρατό και την σύζυγό του ζωή, η οποία έπασχε από αλαλία και θεραπεύτηκε όταν ο Σεβαστιανός έκανε το σημείο του τιμίου και ζωπιού σταυρού στα χείλη της. Αυτοί με τη σειρά τους έφεραν στην πίστη του Χριστού τον Κομενταρίσιο, αξιωματούχο της αυλής, Κλάβδιο καθώς και άλλους εθνικούς που μαζεύονταν στην κατοικία τους για να κατηχηθούν από τον Σεβαστιανό και να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα από τον Ιερέα Πολύκαρπο. Στο σύνολο 68 ψυχές ήρθαν στην πίστη του Χριστού. Όταν έφτασε η ημέρα της θανάτωσης του Μάρκου και του Μαρκελίνου, ο πατέρας του Στρανκουλίνος παρουσιάστηκε ενώπιον του Ιπάτου διακήρυξε την μεταστροφή του και μίλησε τόσο πιστικά, ώστε ημέρεψε η καρδιά του σκληρό καρδού χρωματίου που τον άκουγε με προσοχή και έγινε και εκείνος χριστιανός. Την επομένη με πίστη και ζήλο Θεού, ο Ήπατος γκρέμισε όλα τα είδωλα που βρισκόταν στην κατοικία του. Ο γιος του επάρχου τη Βούρτιος εξεπλάγει από την μεταστροφή του πατέρα του. Αλλά περίμενε αναποφάσιστος, μην τολμώντας ακόμα να αρνηθεί την δύση δαιμονία των ειδόλων, πρότεινε στους Αγίους μία συμφωνία. Τους υποσχέθηκε να τους ακολουθήσει και να καταστρέψει τα είδωλα, αν ο πατέρας του θεραπευόταν από μία ασθένεια που τον έκανε να πρίζεται και τον απειλούσε με ολική παραλυσία. Ο έπαρχος Χρωμάτιος... Επειδή δεν υπολόγιζε την ασθένειά του, δεν είχε θέσει κανένα όρο για την μεταστροφή του και ήλενξε αυστηρά τον γιο του τη βούρτιο θέλοντας να τον εμποδίσει. Τον τύλιξε όμως ξαφνικά ουράνιο φως και ακούστηκε φωνή που έλεγε «Μακάριο σύ, ότι εις Χριστόν επίστευσας και Χριστός απέστη με η να θεραπεύσω σε» άναυδο ο Τιβούρτιο μπροστά στην θαυματουργική ίαση, έπεσε στα πόδια των Αγίων, ζήτησε συγχώρηση και λίγο αργότερα έλαβε το Άγιο Βάπτισμα μαζί με τον πατέρα του και όλο το σπιτικό του. Ο επίσκοπο τη Ρώμης Γάιο, 283 έως 296 μετά Χριστόν, καταχάρηκε πληροφορούμενος την μεταστροφή των δύο εθνικών ήλθε, ασπάστηκε τους νέους αδελφούς και τους ανήγγειλε ότι σε λίγο θα διοριζόταν νέος ύπατος, ο οποίος θα τους θανάτωνε μαρτυρικά. Του συμβούλευσε τότε να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η μία με τον Σεβαστιανό επικεφαλής θα έμενε στην Ρώμη για να μαρτυρήσει στο όνομα του Χριστού, η άλλη με επικεφαλή τον Πολύκαρπο θα αναζητούσε καταφύγιο μακριά. η Μεν και η Δε συναγωνίζονταν ποιος θα μείνει με τον Σεβαστιανό, πεπισμένοι ότι το μαρτύριο είναι η βασιλική οδός προς την βασιλεία του Θεού. Τελικά όμως έκαναν υπακοή στην συμβουλή του Ιεράρχου με εξαίρεση τον νεαρό Τιβούρτιο, ο οποίος κατόρθωσε να συγκαταλεχθεί μεταξύ εκείνων που έμειναν να μαρτυρήσουν. Ο Μάρκος και ο Μαρκελίνος χειροτονήθηκαν διάκονοι. Ο πατέρας του Στρανκουλίνος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ο Σεβαστιανός ετέθη επικεφαλής της ομάδος αυτής των μαρτύρων. Έπαυσαν τότε κάθε εγκόσμια δραστηριότητα και ανέμεναν στην πόλη να τους συλλάβουν νηστεύοντας προσευχόμενοι και ψάλλοντας ύμνους ευχαριστηρίους. Πολλοί ήταν ο κόσμος που τους επισκεπτόταν και θεραπευόταν από τα ψυχικά και σωματικά δεινά του. Η πρώτη που μαρτύρησε από την ομάδα ήταν η μακαρία ζωή. Την συνέλαβαν την ώρα που πήγαινε στο ναό και την κρέμασαν ανάποδα. Αναθυμιάσεις και πυκνός καπνός προκάλεσαν τον θάνατο από ασφυξία. Κατόπιν το σώμα της Αγίας Ζωής το έριξαν στον Τίβερη ποταμό. Ακολούθησε έπειτα ο Τρανκουλίνος, ο οποίος τελειώθηκε με λιθοβολισμό και το σώμα του επίσης το έριξαν στο ποτάμι. Ο Νικόστρατος και ο Κλάβδιος αναζήτησαν τα τίμια λείψανα των συντρόφων τους και συνελήφθησαν στις όχθες του Τίβερη. Παρουσιάστηκαν ενώπιον του νέου υπάτου και κατόπιν ενώπιον του αυτοκράτορα, ο οποίος διέταξε να τους θανατώσουν με ραβδισμούς και να πετάξουν τα σώματά τους στον ποταμό όσο για τον Τιβούρτιο τον κατήγγειλε ένας ψευδοχριστιανός. Τον ανέκριναν και ομολόγησε ευθαρσό τον Χριστό ως Θεό. Τον έβαλαν πάνω σε πυρωμένα κάρβουνα και ο Μάρτης τελειώθηκε με αποκεφαλισμό. Τον κάστουλο που έκρυβε τους Αγίους στην κατοικία του τον έθαψαν ζωντανό και οι δύο αδελφοί Μάρκος και Μαρκελίνος αφού με αγαλίαση υπέμειναν διάφορα μαρτύρια ετελειώθησαν με λογισμό. Ο Άγιος Σεβαστιανός παρέμεινε τελευταίο όλων, ανυπομονώντας να συναντήσει και εκείνος τον Θεό στην χώρα των ζώντων. Παρουσιάστηκε ενώπιον του αυτοκράτορα, ομολόγησε γαλήνια την αλήθεια και απάντησε στον ηγεμόνα, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι στρεφόταν εναντίον του, ότι πάντα προσευχόταν για την μακροημέρευση της αυτοκρατορίας. Όταν αποφασίστηκε η θανατική καταδίκη, έφτασε στον τόπο της εκτελέσεως, συνοδευόμενος από πλήθος κόσμου. Τον έδεσαν σε στήλο και τον έβαλαν στόχο οι τοξότες. Άφησαν τον Άγιο σε μία λίμνη αίματος, με βέλη καρφωμένα στο σώμα του, ως αν τα αγκάθια του ακανθόχυρου, νομίζοντάς τον νεκρό. Όμως μία χριστιανή πήρε το τίμιο σώμα του και σύντομα με την πρόνοια του Θεού ο Άγιος Σεβαστιανός θεραπεύτηκε και παρουσιάστηκε εκ νέου ενώπιον του τυράννου ο οποίος βλέποντάς τον εξεπλάγει. Με διαταγή του αυτοκράτορα τον πήγαν τότε στην αρένα όπου χτυπήθηκε με ρόπαλα και το σώμα του καταξεσχήθηκε μπροστά στον μενόμενο όχλο και το πέταξαν στον κοινό βόθρο για να μην το βρουν οι χριστιανοί. Το ίδιο βράδυ της θανάτωσης του Αγίου Σεβαστιανού, μία ευλαβής χριστιανή της Ρώμης, έλαβε σε όραμα την εντολή να πάρει το τίμιο σκήνομα και να το ενταφιάσει σε μία κρύπτη, μία κατακόμβη, επάνω στην οποία οικοδομήθηκε ναός αφιερωμένος στην τιμή του, την εποχή όταν υπήρχε ειρήνη επί αυτοκράτορος μεγάλου Κωνσταντίνου. Επί σειρά αιώνων επιτελέστηκαν πολλά θαύματα και συνεχίζουν να επιτελούνται με την μεσητεία του Αγίου Μάρτυρος Σεβαστιανού, της Αγίας Μάρτυρος Ζωής και των συναυτής Μαρτυρισάντων. Τε στον σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.